Ποιες είναι οι κυριότερες κληρονομικές οφθαλμικές παθήσεις? Οι κυριότερες κληρονομικές οφθαλμικές παθήσεις είναι οι παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, αλλά έχουμε επίσης και του κερατοειδούς, τις δυστροφίες του κερατοειδούς, όπως επίσης και το συγγενές γλαύκωμα, που είναι κληρονομικό και πολλές μορφές συγγενούς καταράκτη, επίσης κληρονομικό. Πόσο συχνές είναι στο γενικό πληθυσμό? Δεν είναι πολλές, πολύ συχνές. Για παράδειγμα, η μελαχροστική αμφιβληστροειδοπάθεια, που ανήκει στις κληρονομικές αμφιβληστροειδοπάθειες, είναι 1 στα 3.000, για παράδειγμα, ή η νόσος Stargardt είναι 1 στα 10.000. Όμως έχει βρεθεί ότι η συχνότητα των φορέων στον πληθυσμό είναι αρκετά σημαντική, αρκετά υψηλή. Μιλήστε μας για την οφθαλμική γενετική και ποια είναι η συμβολή της σήμερα στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών. Η οφθαλμική γενετική έχει αρκετά μακρινό παρελθόν και συμβαδίζει με τις εξελίξεις της ιατρικής γενετικής, οι οποίες ουσιαστικά αρχίζουν από τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή με ραγδαίες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, και ο σκοπός είναι να εντοπίσει το γενετικό αίτιο των κληρονομικών αυτών οφθαλμικών παθήσεων. Πώς μπορεί δηλαδή να συμβάλλει στην πρόληψή τους? Στην πρόληψη μπορεί να συμβάλλει, διότι από τη στιγμή που θα εντοπιστεί το γενετικό αίτιο σε έναν πάσχοντα, μπορούμε πρώτον να δώσουμε συμβουλή για την αποφυγή γέννησης ενός παιδιού με την ίδια πάθηση. Και αυτό που σας λέω δεν είναι καθόλου επιστημονική φαντασία, συμβαίνει. Και πολλούς από τους ασθενείς μας έχουν ήδη καταφύγει, που είναι διαγνωσμένοι μοριακά, έχουν καταφύγει σε αυτό που ονομάζεται προεμφυτευτική μοριακή διάγνωση και μπορούν να αποφύγουν, εφόσον είναι η απόφασή τους αυτή, την γέννηση ενός παιδιού που να έχει την ίδια πάθηση. Αυτό είναι μία συμβολή, μία προσφορά. Η άλλη είναι ότι εφόσον έχουμε εντοπίσει το γενετικό αίτιο στον πάσχοντα, μπορούμε μετά να βρούμε την κατάσταση φορείας, όπως λέμε, στους συγγενείς. Δηλαδή, να εντοπίσουμε στα μέλη της οικογένειας του ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι φέρουν το γονίδιο και να του δώσουμε επίσης γενετική συμβουλευτική. Υπάρχει δυνατότητα θεραπευτικής προσέγγισης των νοσημάτων αυτών? Τα περισσότερα νοσήματα δυστυχώς από αυτές τις παθήσεις αυτή τη στιγμή είναι ανίατες. Όμως πρέπει να τονίσω ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν αρχίσει προσπάθειες, κλινικές δοκιμές δηλαδή. Κλινικές δοκιμές σημαίνει δοκιμές σε ασθενείς, εθελοντές, σε μια πολύ σοβαρή αμφιβληστροειδοπάθεια που ονομάζεται αμαύρος κατά Λεμπέρ, στον τομέα της γονιδιακής θεραπείας, που σημαίνει αντικατάσταση του πάσχοντος γονιδίου με το υγιές αντίγραφο του γονιδίου. Αυτές οι κλινικές δοκιμές άρχισαν το 2007 και συνεχίζονται, διότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και πιστεύουμε ότι έχει ανοίξει ένα παράθυρο έτσι θεραπευτικής προσέγγισης, δηλαδή υπάρχει ελπίδα σε αυτό, ότι σύντομα θα υπάρξει θεραπεία για αυτά τα ανίατα νοσήματα.